Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Αμαία. Για πολλούς αυτό είναι μια μέρα φιέστας, για μας είναι μια μέρα διεκδίκησης και ενημέρωση συνολικότερα για το τι ισχύει στο κομμάτι της ειδικής αγωγής, στο κομμάτι που έχει να κάνει με το τι αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας και πώς αντιμετωπίζονται. Λοιπόν, σήμερα εδώ πέρα θα έπρεπε να ήταν εκπρόσωποι και από άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγώ δεν βλέπω συμμετοχή και αυτό έχει να κάνει με το ότι δεν κάνουμε φιέστες. Άμα κάναμε φιέστες σήμερα μπορεί να ήταν όλοι εδώ πέρα. Αγγίζουμε το ζήτημα από μία πλευρά που δεν τους ενδιαφέρει να ακουστεί γιατί πονάει και έχει να κάνει με το τι βιώνουν τα παιδιά μας καθημερινά και πώς μας βλέπουν. Λοιπόν, η ειδική αγωγή και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες αντιμετωπίζονται από κράτος και όχι μόνο σαν κόστος και σαν κέρδος για τους μεγάλους επιχειρηματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της ειδικής αγωγής. Δεν είναι τυχαίο που τα τελευταία χρόνια φυτρώνουν σαν μανιτάρια κέντρα ειδικής αγωγής και αποκατάστασης, ενώ δεν υπάρχουν δημόσιες δομές και ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή απαξιώνεται με σκοπό να διαλυθεί τελώς. Τώρα, στον χώρο της ειδικής αγωγής, και μιλάω για τα ειδικά σχολεία, οι εκπαιδευτικοί λείπουν, οι ελλείψεις σε ειδικό επιστημονικό προσωπικό ακόμα μεγαλύτερες, το βοηθητικό προσωπικό τείνει να εκλείψει. Γονείς και παιδιά ενημερώνονται ότι λόγω της έλλειψης εκπαιδευτικού και άλλο βοηθητικό προσωπικό θα πρέπει να παραμένουν στα σπίτια τους μέχρι νεοτέρας ή ότι οφείλουν οι γονείς με δική τους ευθύνη να φέρουν το παιδί στο σχολείο λόγω της σχεδόν παντελής έλλειψης οδικών και συνοδών για να κινήσουν τα σχολικά οχήματα. Τα ειδικά σχολεία σχεδόν στο σύνολό τους δεν μπορούν να λειτουργήσουν ούτε λειτουργούν αυτή τη στιγμή κανονικά ολόημερο τμήμα. Με το ζόρι συμπληρώνουν εξάωρο και αυτό δεν συμβαίνει γιατί σχεδόν σε όλα τα δημόσια ειδικά σχολεία. Η νομοθεσία έτσι όπως ορίζει την παράλληλη στήριξη, δηλαδή να υπάρχουν τμήματα 4 και 7 παιδιών, δεν φτάνει να μπορέσει το ειδικό προσωπικό να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών. Μιλάμε για παιδιά που έχουν διαφορετικές παθήσεις, που είναι στο ίδιο τμήμα, που θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται διαφορετικά κάθε περίπτωση, τα στηβάζουν μαζί και δεν γίνεται καμία δουλειά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι να μην λαμβάνουν την αναγκαία στήριξη είναι να μένουν στο σπίτι τους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι γονείς καλούνται να καλύψουν τα κενά προσλαμβάνοντας ιδιότητα παράλληλη στήριξη και το απόγευμα να συνεχίζουν το δαπανηρό μαραθώνιο για να καλύψουν τα κενά τους από το σχολείο στα ιδιωτικά κέντρα που γίνονται παρέμβαση, δηλαδή λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία και όλα όσα θα έπρεπε να γίνονται μέσα στο ειδικό σχολείο που αυτή τη στιγμή δεν επαρκεί το προσωπικό να γίνουν. Οι 4.500 διορισμοί στην ειδική εκπαίδευση και που βλέπουμε πώς γίνονται αυτή τη στιγμή, πετάγεται κόσμος απ' έξω, δεν αναγνωρίζονται πτυχία, προσπαθούν να τους βάλουν τους εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής να σπαχτούν μεταξύ τους και να μαζεύουν μόρια, κάτι το οποίο δεν πρέπει να συμβαίνει. Και καθυστερεί με ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης αλλά και της τωρινής, η οποία έχει ψηφίσει όλα αυτά τα μέτρα μαζί με την προηγούμενη κυβέρνηση και ξέρουν και τους άλλους μες στη Βουλή. Έχουν λοιπόν αυτή την ευθύνη για το ότι δεν γίνονται αυτές οι προσλήψεις και ακόμα και αν γίνουν, θα είναι μια σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στις ανάγκες που έχουν τα παιδιά μας. Λοιπόν, τώρα, με βάση και την τελευταία εγκύκλιο Υπουργείου που έχει να κάνει με τα τμήματα ένταξης, έτσι όπως το έχουν δρομολογήσει, δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε πολλές περιπτώσεις τμήματα ένταξης, δηλαδή υπάρχουν πολλά σχολεία που δεν έχουν καθόλου τμήμα ένταξης και έτσι όπως το ορίζει, δηλαδή το όριο που βάζει το μαθητό που πρέπει να φοιτούν σε ένα σχολείο, είτε ειδικό είτε γενικής κατεύθυνσης, να έχουμε μόνο έναν εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής σε τμήματα ένταξης, όπου υπάρξει, που αυτό δεν φτάνει σε καμία περίπτωση να καλύψει κανένα κενό. Σε αντίθεση με το τι ισχύει σήμερα, οι μαθητές που αναμένουν τη διάγνωση από τα ΚΕΣΥ
που και αυτή καθυστερεί λόγω της υποστελέχωσης των δημόσιων δομών με ευθύνη της κυβέρνησης διαφορετικά, αποκλείονται από τη φοιτητική στα τμήματα ένταξης. Υπάρχουν εκατοντάδες σχολεία της πρωτοβάθμιας, στην οποία πάρα πολλές ανάγκες που υπάρχουν δεν καλύπτονται και δεν λειτουργεί καθόλου τμήμα ένταξης. Την ίδια ώρα δεν υπάρχουν εναντίον δομές ή αυτές που έχουν δημιουργηθεί παραμένουν επί της ουσίας στα χαρτιά. Για παράδειγμα, το ΕΚ της Αθήνας που ιδρύθηκε αλλά δεν λειτουργεί λόγω έλλειψης χώρου, το ειδικό λύκειο Κεφαλονίας που ακόμα εκκρεμεί η ίδρυσή του και μια σειρά άλλων σχολείων που αναδεικνύονται το γονεϊκό και αναπηρικό κίνημα. Τώρα, από εκεί και πέρα, ακόμα και όσα παιδιά έχουν καταφέρει να πάρουν γνωματεύσεις για να κάνουν. Να καλύψουν τέλος πάντων ουσιαστικά τις ανάγκες τους μέσω ιδιωτών. Αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα. Οι πληρωμές από πλευράς οποίοι έχουν μείνει πίσω, μιλάμε για μια σιγή, μια άτυπη στάση πληρωμής. Στις πιο πολλές περιοχές μιλάμε για 6 και 7 μήνες πίσω στις πληρωμές. Σε κάποιες άλλες περιοχές, για παράδειγμα στην Αχαρνών, έχουν φτάσει μέχρι και τον Ιούλιο να αποζημιώνουν. Υπάρχει μια διαφορετική, τέλος πάντων, λειτουργία στο κάθε υποκατάστημα του ΕΟΠ. Τα πιο πολλά παιδιά, λοιπόν, και δεν έχουν πάρει γνωματεύσεις λόγω του ότι ίσχυε από 1η-1η-19, και όσοι έχουν πάρει, έχουν φτάσει στο μίνιμουμ, δηλαδή, τις αγωγές που πρέπει να κάνουν τα παιδιά μας, δεν μπορούμε να τις καλύπτουμε. Στις πιο πολλές περιπτώσεις, ή έχουν μειώσει αγωγές, ή πάρα πολλοί γονείς, πολλά παιδιά, έχουν μείνει στο σπίτι τους, χωρίς καμία φροντίδα. Μας λένε ότι πρέπει να βάζουμε το χέρι βαθιά και να καλύπτουμε όλα τα κενά που θα πρέπει να είναι καλυμμένα από πλευράς κράτους. Εμείς τι ζητάμε? Ζητάμε να υπάρχει μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών στην ειδική αγωγή, να ανοίξουν τώρα όλα τα ειδικά σχολεία με πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού, να σταματήσουν οι γονείς να πληρώνουν για μεταφορά, θεραπείες, φάρμακα, τεχνικά βοηθήματα ή γιατροφία στα διάφορα κέντρα ειδικής αγωγής. Κανένα παιδί να μην μείνει εκτός εκπαίδευσης, κανένα παιδί της λαϊκής οικογένειας χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Τι ζητάμε? Ζητάμε το αυτονόητο. Ζητάμε τα παιδιά μας να έχουν όλα αυτά που χρειάζονται για να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Ζητάμε να υπάρχει πρώιμη παρέμβαση. Ζητάμε δημόσιες δομές για να μην χρειάζονται μόνοι να βάζουν το χέρι στη τσέπη. Ζητάμε το αυτονόητο. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει πρόθεση από κανέναν να συμβεί παρά μόνο από εμάς τους ίδιους να το διεκδικήσουμε. Σε αντίθεση με άλλους συλλόγους που τρέχουν πίσω από τις φαρμακευτικές, κοιτάνε πώς θα κάνουν δημόσιες σχέσεις, διαβουλεύσεις με τα Υπουργεία για το τι θα κόψουν και τι θα ράψουν στην πλάτη των παιδιών μας, εμείς βγαίνουμε να διεκδικούμε το αυτονόητο για τη ζωή των παιδιών μας.